Η Ταχύπτερος Φήμη ήταν αθηναϊκή εφημερίδα η οποία κυκλοφορούσε δύο φορές την εβδομάδα και φιλοξενούσε ποικίλη ύλη σχετικά με το εμπόριο και τα νέα της εποχής. Έμεινε γνωστή ως η πρώτη εφημερίδα που διέδωσε το θάνατο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ήταν η ίδια εφημερίδα που έκανε την πρώτη αναφορά στο Καραγκιόζη στις 18 Αυγούστου του 1841, ενημερώνοντας το κοινό της για μία από τις πολλές υπαίθριες παραστάσεις που δόθηκαν με σκοπό την ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Σναύπλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουσκούς με Ημέτιν». Ο Καραγκιόζης, γνωστότερος σε όσους ανήκουν στις μεγαλύτερες γενιές, αποτελεί τη βασική φιγούρα του θεάτρου σκιών. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα πριν την απελευθέρωση και μάλιστα φημολογείται ότι τον καιρό που οργανωνόταν η Επανάσταση, το θέατρο σκιών αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους επιφανείς αρχηγούς, οι οποίοι κάτω από τον τουρκικό ζυγό κατάφερναν να καταστρώνουν τα σχέδια για τον αγώνα απελευθέρωσης. Επιπλέον τα κείμενα περιγελούσαν εύστοχα τον τουρκικό ζυγό, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει κανένας φανερά. Οι βάσεις του θεάτρου σκιών ήταν από τις χώρες της Ανατολής, εμπλουτισμένες με πολλά τουρκικά στοιχεία. Άνθησε στην Κωνσταντινούπολη και σιγά σιγά πέρασε στην υποδουλωμένη Ελλάδα, όπου βρήκε πρόσφορο έδαφος. Η ψυχαγωγία ήταν κάτι που αφενός μεν έλειπε από τη ζωή των ανθρώπων, αφετέρου τους απομάκρυνε έστω και για λίγο από τις δύσκολες καταστάσεις που βίωναν. Σαφώς και οι διάλογοι ήταν στα ελληνικά για να γίνονται κατανοητοί από το κοινό. Περιείχαν για πολλά χρόνια ακατάλληλη για ανηλίκους φρασιολογία, χυδαίο περιεχόμενο και τα κείμενα πλαισιώνονταν από κωμικούς διαλόγους. Ο Καραγκιόζης στην Ελλάδα απεικονιζόταν με τη μορφή ενός φτωχού, εξαθλειωμένου και πονηρού ανθρώπου. Εμφανιζόταν σαν έναν λαϊκό ήρωα, καμπούρι, με μακρύ χέρι, περιτριγυρισμένο από μία μεγάλη και πάντα πεινασμένη οικογένεια. Ζούσε ξυπόλυτο σε μία ετοιμόρροπη και άθλια παράγκα, η οποία σε αντίθεση του κατεστημένου βρισκόταν απέναντι από το σεράι, το παλάτι δηλαδή, του Βεζίρι. Άλλες φιγούρες, χαρακτήρες που συμπλήρωναν τις ιστορίες του ήταν ο πιο πιστός του φίλος Χατζιαβάτης, ο θείος του Μπάρμπα Γιώργος, ο Νιόνιος κλπ. Πάμε στο σημείο αυτό όμως να δούμε τους βασικούς ήρωες του Καραγκιόζη και τι εκπροσωπούσε ο καθένας. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν του θεάτρου σκιών είναι κακάσχημος και καμπούρης, μόνιμα φτωχός και σαρκαστής των μπάντων. Σοφίζεται χίλια τεχνάσματα για να τα βολέψει στη ζωή και τα καταφέρνει περίφημα, μόλο που φορτώνεται καρπαζιές κάθε τόσο. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Γιώργο Ιωάννου, το σπουδαιότερο μήνυμά του μπροστά στην απελπισία της νεοελληνικής ζωής είναι ο αντιστασιακός αμοραλισμός του και το αιώνιο κέφι του. Κολλητήρης και κοπρίτης, γη του Καραγκιόζη, κάτι εικόνα και καθομοίωση του πατέρα τους. Μπαρμπαγιώργος, θείος του Καραγκιόζη που εκφράζει τον πρωτόγονο απλοϊκό αλλά χάλαστο Έλληνα. Ζει σε κάποιο χωριό της Ρούμελης και έρχεται στην πόλη για δουλειές ή για να βοηθήσει τον ανιψιό του. Χατζιαβάτης ή Χατζατζάρης. Φοράει τουρκική φορεσιά και σκούφια. Είναι τίμιος και σοβαρός, αλλά συχνά ενδίδει στους πειρασμούς του Καραγκιόζη και διαπράττει μαζί του διάφορες μικροαπάτες. Του αρέσει να κολακεύει τους ισχυρούς και στην νεοελληνική ζωή έχει ταυτιστεί με τον δουλοπρεπή τύπο, τον αιώνια συμβιβαστικό
και συνεργαζόμενο πάντα με τις δυνάμεις κατοχής της εξουσίας. Ο Σιόρ Διονύσιος ή Νιόνιος είναι κατά φαντασία αριστοκράτης που δυτικοφέρνει και μιλάει με το ζακυνθινό ιδίωμα. Ο Σταύρακας, μάγκας και ψευτοπαλικαράς, φίλος του Καραγκιόζη που συχνά πυκνά τον χλεβάζει. Ο Βελιγκέκας είναι τουρκαλβανός και εκτελεστικό όργανο του Πασά. Ο Μορφωνιός, υπερβολικά άσχημος με μεγάλο κεφάλι και τεράστια μύτη που θεωρεί τον εαυτό του μέγα εραστή. Ο Μπέης είναι πλούσιος αστός που αναθέτει δουλειές στον Καραγκιόζη μέσω του Χατζατζάρη. Και ο Βεζίρης ή Πασάς που αντιπροσωπεύει την τουρκική εξουσία. Μία εκδοχή υποστηρίζει ότι η ελληνική έκδοση του Καραγκιόζη αποδίδεται στον Μπραχάλη, με καταγωγή από την Καλαμάτα, ο οποίος έζησε στην πόλη. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1860, εγκαθίσταται στον Πειραιά και ξεκινά να δίνει παραστάσεις σε ένα καφενείο της περιοχής. Άλλη εκδοχή πάλι αναφέρει ότι ο ελληνικός χαρακτήρας του θεάτρου σκιών αποδίδεται στον πατρινό Δημήτρη Σαρδούνη ή Μίμαρο από το 1890, ο οποίος είχε την ικανότητα να μιμείται πολλές διαφορετικές φωνές. Ήταν εκείνος που τροποποίησε το χαρακτήρα των ηρώων, απάλλαξε τους διαλόγους από το ακατάλληλο περιεχόμενο και τους εμπλούτησε με τα ιστορικά κατορθώματα της Επανάστασης. Πρόσθεσε νέους χαρακτήρες όπως το γιο του Καραγκιόζη τον μικρό Κολλητήρη και διεύρυνε το κοινό του αποτελούμενο πλέον και από οικογένειες. Ο πλέον καταξιωμένος καραγκιόζοπαίχτης δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Ευγένιο Σπαθάρη. Έτσι πεζόταν ο Καραγκιόζης, έτσι τον βλέπανε ο κόσμος τον Καραγκιόζη και προπαντός το χειμώνα στα καφενεία. Στα καφενεία, όπως ξέραμε, δεν πηγαίνουν οι γυναίκες. Ούτε βέβαια τα παιδιά. Πηγαίνουν οι άντρες. Τι θα κάνουν οι γυναίκες, θα παίζανε χαρτιά ή θα παίζανε το τάβλι. Εδώ ντρεπόντουσαν να περάσουν να ζητήσουν τον άντρα τους. Αλλά ο Καραγκιόζης ήταν η αιτία που πηγαίνανε και τα παιδιά στο καφενείο μέσα και οι γυναίκες. Νέες και γριές. Τότε ήταν η είσοδος του Καραγκιόζη με τα ποτού. Λέγονται με τα ποτού, επλήνωνες 5 δραχμές και είχες θέαμα. Τον Καραγκιόζη και έτρωγες και το γλυκό σου. Τώρα άλλος ήθελε καφέ, άλλος ήθελε ένα μπακλαβά, άλλος ήθελε το λουκούμι. Έτσι ο Καραγκιόζη λοιπόν αυτοκτόνησε από τα λουκούμια. Και το τέλος τους έλεγε να πάτε στο καλό. Όλοι χαρούμενοι με γέλιο και με το λουκούμι. Με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, ακούραστα παρήχε γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Συμμετείχε σε μεγάλα φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ηχογράφησε σε δίσκους τις παραστάσεις του και ταξίδεψε με τον Καραγκιόζη μέχρι τη Νέα Υόρκη. Ρε μανούλα μου, δουλειά που ανοίξαμε. Καφεντής δεν είχα γίνει, όλα τα επαγγέλματα τα έκανα στη ζωή μου και έχω να κάνω και με παράξενο κόσμο. Ο Ευγένιος Παθάρης εμπλούτησε τις ιστορίες με στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, μετέφερε τον Καραγκιόζη στην τηλεόραση για πολλά χρόνια και με το έργο του άφησε μια τεράστια κληρονομιά στο λαϊκό πολιτισμό μας. Η μεγάλη τέχνη στον Καραγκιόζη είναι η σκαλιστή φιγούρα. Και αυτό είναι το θέατρο σκιών για μένα. Ξεκινάμε πάντα με ένα σχέδιο απάνω στο χαρτόνι. Το σχεδιάζουμε και αρχίζουμε να κοπηδιάζουμε με τα διάφορα κοπίδια. Δεν έλειψε βέβαια και η αρνητική κριτική που ασκούνταν μέσω των εφημερίδων, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα αρνητικό κλίμα γύρω από το θέατρο σκιών, αλλά και να καταγγείλουν την αρνητική επιρροή που είχε στους νέους αυτή η ελευθερία λόγου γεμάτη εσχρά και άσεμνα κείμενα.
Βρήκατε υπερέτη, μπαμπά μου. Βρήκα και καλό να πως μου σύστησε ο Χατζαϊβάτης. Μ' άργησε να έρθει. Μα η ώρα τον εφέρνει, παιδί μου. Αν δεν κάνω λάθος, αυτός που έρχεται είναι. Ουρακοντάγκος φαίνεται. Πάω μέσα εγώ, μπαμπά μου. Ίσως να κατάφερε παροδικά να μειώσει το ενδιαφέρον του κόσμου, οι εποχές όμως ήταν τέτοιες που θεωρούνταν πολυτέλεια κάθε άλλου είδους διασκέδαση. Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής, η οποία επηρέασε και τις προβολές του θεάτρου σκιών, όπου μέχρι τότε προσέλκυαν κοινό κάθε ηλικίας. Η άνοδος του κινηματογράφου, η εφεύρεση της τηλεόρασης και η σταδιακή αύξηση των οικονομικών κάθε οικογένειας περιόρισε το κοινό του Καραγκιόζη μονάχα στις παιδικές ηλικίες. Δυστυχώς, στις μέρες μας, οι νέοι ήρωες του διαδικτύου πήραν τη θέση του Καραγκιόζη στις καρδιές των παιδιών μας και πλέον στις δικές μας μνήμες φαντάζει σαν μία μακρινή γλυκιά ανάμνηση.